Καλησπέρα αγαπητοί μου φίλοι. Σήμερα θα αναφερθούμε και θα έρθουμε πολύ κοντά με μια λέξη η οποία θα λέγαμε ότι αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη στον ελληνισμό και στην προσπάθειά του μέσα στους αιώνες να αποκρισταλώσει και να στηρίσει όλα αυτά τα οποία πρεσβεύει η λέξη Έλληνας. Η λέξη Έλληνας λοιπόν είναι συνυφασμένη με μια άλλη λέξη η οποία είναι σπουδαιότατη, μιας και γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, ερχόμαστε λοιπόν να συναντήσουμε τη λέξη ελευθερία. Η λέξη ελευθερία για πάρα πολλούς σημαίνει από την άσου τη σκλαβιά ή ότι είναι συνυφασμένη με τη σκλαβιά και την υποδούλωση. Η λέξη ελευθερία δεν είναι ακριβώς αυτό. Έχει να κάνει με τη θέρμη της ψυχής να θέλει ώστε να πορευθεί προς αυτό που επιθυμεί. Αν αυτό που επιθυμεί είναι η αποτείναξη του τουρκικού ζυγού, είναι ένα αποτέλεσμα όμως το οποίο ουσιαστικά έρχεται να ευωδώσει και να ευωδιάσει την ψυχή του ανθρώπου, γιατί συμβαίνει. Σαν παράδειγμα θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την σφοδρή αντίσταση και μάχη των Κρητών απέναντι στους Τούρκους. Την σφοδρή προσπάθεια των Κρητών, όπου μέσα στην καρδιά τους, κάτι το οποίο το περιγράφει και ο Καζαντζάκης στα έργα του, ειδικότερα στο «Ελευθερία ή θάνατος», εκεί θα συναντήσουμε, όπως επίσης η αναφορά αυτή δεν γίνεται μόνο εκεί, η αναφορά στη Λευτεριά έχει να κάνει με έναν στίχο, τον οποίο το βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρον στίχο και καλό είναι να μελετάμε και να διαβάζουμε τον Καζαντζάκη, ο οποίος αποτελεί ένα δέσμευτο πνεύμα, ένα πνεύμα το οποίο συλλέγει μέσα του έννοιες και βλέπει κάποιες διαφορετικές γωνίες σε αρκετά από τα θέματα, και ένα από αυτά τα θέματα τα οποία υπήρξαν για την σκλαβωμένη Κρήτη ήταν και η Λευτεριά. Έτσι λοιπόν ο Καζαντζάκης μας λέει ότι η Λευτεριά δεν έρχεται όχι απόξω, μα δαίμονας εντός μας και μας τρώει. Αυτό το αναφέρει στον Προμηθέα, ένα πολύ σπουδαίο έργο του Καζαντζάκη, το οποίο καλό είναι να το διαβάσουμε. Έτσι λοιπόν ο Καζαντζάκης έρχεται να συναντήσει την Λευτεριά ή την ελευθερία μέσα στον άνθρωπο. Η ελευθερία είναι κάτι που βρίσκεται μέσα στην ψυχή μας και μας καθοδηγεί. Άρα μας καθοδηγεί πού, στο να πορευθούμε σε αυτό που μας αρέσει, αυτό που μέσα μας καίει και βράζει. Για τους Κρήτες λοιπόν η ελευθερία ήταν πάνω απ' όλα. Ήταν πάνω από την τροφή, από την καθημερινότητά τους, από όλες τις δραστηριότητες τις οποίες έκαναν τότε κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Αυτό που τους ένοιαζε ήταν να απελευθερωθούν, γιατί μέσα στην ψυχή τους θέλαν να ενωθούν με την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν η Ανατολική Κρήτη ξεκινά ένα κίνημα και υπογράφει στις 6 Μαΐου του 1889 την ένωσή της με την Ελλάδα. Αυτό ήταν που πρόσταζε η ψυχή τους, προς τα εκεί ήθελαν να πορευθούν, προς τα εκεί ήταν η ελευθερία. Η ελευθερία λοιπόν των Ανατολικών Κρητών έρχεται να συναντήσει απέναντι τόσο τον Χαρέλαο Τρικούπη όσο και τις ξένες δυνάμεις, οι οποίες όχι μόνο δεν βοήθησαν αυτό το κίνημα των Κρητών, αλλά έχουμε και μια σφαγή των Κρητών, καθώς επίσης και ένα μανιφέστο εναντίον των αυτών των οποίων ήταν επικεφαλής του κινήματος αυτού της Ανατολικής Κρήτης, και είχε σαν τέλος αυτή την σφαγή η οποία συνέβη στο Ηράκλειο, όπου εκεί χάθηκαν πάρα πολλοί Κρήτες. Ανάμεσα όμως σε αυτούς ήταν και Βρετανοί. Μετά λοιπόν αυτή τη σφαγή άρχισε να σκέφτεται η Ελλάδα, καθώς επίσης και ειδικότερα ξένες δυνάμεις, το θέμα της Κρήτης. Και μετά ήρθε σιγά σιγά πλέον στο προσκήνιο η ένωση της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα. Έπρεπε λοιπόν να συμβεί η σφαγή, έπρεπε λοιπόν να θυσιαστούν όλοι αυτοί οι Κρήτες
και να δημιουργηθεί ένα λουτρό αίματος, ώστε να έρθει η ελευθεριά, το επιθυμητό αυτό που έβραζε στην καρδιά όλων αυτών των πολεμιστών της Κρήτης. Ένα ιδιαίτερο παράδειγμα και ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα όταν αναφερόμαστε στη ελευθεριά, φυσικά αναφερόμαστε και στη ελευθεριά όλης της πατρίδας μας από τους Τούρκους, αλλά αν συναντήσουμε τη ελευθεριά στο σθένος της ψυχής αυτών των ανθρώπων, όπως φυσικά και όλων των Ελλήνων που αντιμετώπιζαν από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι και την Επανάσταση του 1821, αυτό το σθένος ώστε η πατρίδα να μην πέσει, ώστε να μπορεί η ψυχή μας να πορεύεται ελεύθερα σε αυτά τα οποία επιθυμεί να πράξει. Και τι είναι το πιο σημαντικό? Να πράξει τα της παράδοσης, αυτά που έχουμε όλοι εμείς οι Έλληνες. Η ελευθερία όμως, εκτός από την ελευθερία της πατρίδας, αποτελεί και ένα συνθετικό στοιχείο της ψυχής όλων των ανθρώπων. Η προσωπική ελευθερία, το να πράττεις δηλαδή καθημερινά ελεύθερα να πορεύεσαι προς αυτά που επιθυμείς, χωρίς φυσικά να θέτεις σε κίνδυνο αυτά τα οποία επιθυμεί η ψυχή του συνανθρώπου σου, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, γιατί ουσιαστικά αυτό που αναφέρεται σε όλες τις γραφές, σε όλα τα κείμενα που αφορούν την προσωπική ελευθερία του ανθρώπου, θα λέγαμε τα αναφέρετα δικαιώματα του ανθρώπου, έχουν σαν βάση, έχουν σαν έναρξη την ψυχή του και το θέλω της ψυχής του. Άρα λοιπόν η ελευθερία είναι ένας ψυχικός κόσμος. Η ελευθερία δεν έχει να κάνει με υλικά. Η ελευθερία είναι άειλη. Η ελευθερία γεννιέται για να πορευθεί. Η ετυμολογία της λέξης ελευθερία τη συναντάμε και κάπου αλλού. Είναι το να πορεύεται κάποιος, το να κατευθύνεται προς το ρίο. Το ρίο ουσιαστικά είναι ένα στέρεο έδαφος. Είναι κάποιος δηλαδή ο οποίος έχει την ανάγκη να πορευθεί προς ένα στέρεο έδαφος. Το έχουμε συναντήσει πολλές φορές, να θέλουμε να δράξουμε κάτι στέρεο, να πορευθούμε προς κάτι στέρεο. Και αυτό αφορά την ελευθερία. Η ελευθερία του ανθρώπου είναι ένα από τα κύρια γνωρίσματα τα οποία συνθέτουν το μέλλον μας. Η ελευθερία του ανθρώπου έρχεται να συναντήσει τον άνθρωπο στις πιο δύσκολες στιγμές, αλλά και στις στιγμές στις οποίες μπορεί να εκδηλωθεί και να γίνει αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν θα ζυγίζουμε την ελευθερία σε σχέση πάντα με το καλό του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι το α και το ω, είναι σε αυτό το οποίο αναφερόμαστε. Άρα λοιπόν το να πορευτεί ένας άνθρωπος προς κάτι όμορφο, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα αυτό ποιο θα είναι, το σημαντικό είναι ότι κατάφερε να το κάνει. Γι' αυτό ακριβώς τις περισσότερες φορές τη λέξη ελευθερία την συνδυάζουμε με την αποτείναξη ενός ζυγού, με το τέλος της σκλαβιάς και της δουλείας ενός λαού. Θα αφήσουμε στην άκρη τη δουλεία και τη σκλαβιά και θα έρθουμε σήμερα στον άνθρωπο του 2021. Θα τον συναντήσουμε και θα αναρωτηθούμε, είναι ελεύθερος? Η απάντηση είναι όχι. Δεν είναι ελεύθερος. Χαίρομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι είναι απεξαρτητοποιημένοι από τα social networks, από τις τηλεοράσεις, από όλο αυτό το ρημαγδό πληροφοριών. Χαίρομαι πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Χαίρομαι τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να καθίσει στο γρασίδι σε μια πλαγιά και να ατενίσει ελεύθερα τα χρώματα της Ανατολής ή της Δύσης. Χαίρομαι τον άνθρωπο ο οποίος θα περπατήσει στην παράκτεια ζώνη της πατρίδας μας, που έχει πάρα πολλές παραλίες και πάρα πολλά χιλιόμετρα, ατέλειωτα χιλιόμετρα γαλάζιου θάλασσας, και ο οποίος ελεύθερα θα μπορέσει να πράξει αυτό που θέλει, δίχως να υπάρχει ο καταναγκασμός και η φυλακή της ψυχής του, ώστε να μην μπορεί να κινηθεί προς την κατεύθυνση την οποία θέλει αυτός. Το ηθικό δίδαγμα και το δίδαγμα το οποίο έρχεται στο τέλος να κλείσει μέσα του εμάς, τους θετικούς ανθρώπους, είναι ότι να κρατήσουμε λίγο μακριά από τον άνθρωπο τη φυλακή της ψυχής. Η ψυχή μας οφείλουμε να είναι ελεύθερη. Το θέλω της ψυχής μας, ο έρωτας της ψυχής μας, οφείλουμε να οδηγείται και να πορεύεται σε ένα δρόμο όμορφο, δίχως
προβλήματα και δίχως αγκυλώσεις. Πρέπει να φτάνει στο ποθητό, σε αυτό που θέλει. Τότε είναι ελεύθερη. Η ψυχή μας τότε λέμε ότι είναι ελεύθερη. Σήμερα κάτω από αυτή τη μεγάλη πίεση, σήμερα κάτω από όλους αυτούς τους βομβαρδισμούς, τη συνωμοσιολογία των, εμείς, εγώ, εσείς, κρατάμε τη σημαία της ελευθεριάς μέσα μας καθαρή. Κρατάμε τη σημαία της ελευθεριάς της ψυχής μας και οδηγούμαστε στο μέλλον. Γιατί? Γιατί έχουμε μπροστά μας και μέσα, περικλείουμε μέσα στην ψυχή μας αυτό το οποίο έχουμε αναγνωρίσει ως μέλημά μας, την προστασία του ανθρώπου. Η προστασία του ανθρώπου είναι πάνω και από όλους. Η προστασία η δικιά σου, η δικιά μου, των αγαπημένων μας ανθρώπων, της κοινωνίας της ίδιας, οφείλει να είναι το μέλημά μας. Κάπου εδώ τελειώνουμε αυτές τις σκέψεις, αυτό το περπάτημα πάνω στη λέξη τη ζωτική, της ελευθερίας, της λευτεριάς, όπως λέμε εμείς οι Έλληνες. Κάπου εδώ δεχόμαστε όλοι εμείς την ανάγκη η ψυχή μας να είναι ελεύθερη. Κάπου εδώ, σε όλες τις πτυχές της ζωής, όταν αυτή η κίνηση, αυτή η μετάβαση γίνεται με θέλω ψυχικό, με σθένος ψυχικό, τότε το αποτέλεσμα σίγουρα θα μας ικανοποιήσει. Τότε σίγουρα θα είμαστε ελεύθεροι. Άρα λοιπόν ο Καζαντζάκης σε αυτή την ενατένιση και στην προσπάθεια αποφάσισε ότι είναι ελεύθερος. Έτσι λοιπόν οφείλουμε να είμαστε κι εμείς. Να είμαστε ελεύθεροι. Να ελπίζουμε στον άνθρωπο, να τονίζουμε την προσωπικότητα του ανθρώπου και πάνω απ' όλα να είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι. Γιατί όταν είμαστε άνθρωποι αναγνωρίζουμε τις έννοιες και τις λέξεις. Όταν δεν είμαστε, τότε κάποιος άλλος θα πάρει τη θέση μας και θα μας κοροϊδέψει. Να είσαστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα σχόλιά σας και τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και το σίγουρο είναι ότι αυτός ο διάβολος επικοινωνίας θα συνεχίσει. Γιατί ο άνθρωπος είμαι εγώ, είσαστε εσείς. Να είσαστε όλοι καλά και μέχρι την επόμενη φορά να είσαστε καλά και να προσέχετε την υγεία σας. Πολύ σημαντικό.